Πάμε, 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 πάμε. Wow, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Αθλητικός. Πιο αθλητικός δεν γίνεται. Λίμπερο. 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο ή σαν το σκύλο με τον κάτω. Όπως μπορεί εύκολα να ονομαστεί αυτή η εκπομπή, γιατί το βλέπω τον. Όπα. Γιατί το βλέπω τον κάτω μαθηματικά να καταλήγει εδώ πέρα κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Είναι δεδομένο νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και με τον τρόπο που διαμορφώνεται το πρόγραμμα το καλοκαιρινό και οι άδειες ενδεχομένως, που οι οποίες θα υπάρξουν φυσικά. Μοσχοβίτσης είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Παλεύει, προσπαθεί δηλαδή. Προσπαθεί τον Μπέργκερ. Μπανάνα, ρε φίλε. Μια μπανάνα, δεν γίνεται έτσι, δεν βγαίνει. Τέλος πάντων. Προσπαθεί τον Μπέργκερ να σκαρφαλώσει να βγει έξω τώρα πάλι. Και το κρατάμε. Τι έπαθες. Κάθε φορά που κάθομαι από εδώ έχει άλλα ακουστικά. Έχει δύο ζευγάρια. Έχει δύο. Οκ, τέλος πάντων. Τι έγινε, Νίκο. Εντάξει. Πρώτη-τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πρώτη-τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σε μια Θεσσαλονίκη που βράζει. Όχι, δεν βράζει, μην είμαστε υπερβολικοί. Έχει πολύ ζέστη. Έλα, έλα. Δεν έχει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολύ. Δηλαδή που δεν την πάλευες με τίποτα είχε προχθές. Και χθες είχε. Και σήμερα έχει. Έχει. Ναι, ρε, δεν σου λέω ότι βγαίνει έξω και λες τι ωραία τη δροσιά, έχει. Αλλά δεν είναι όπως τίποτα είναι υπόφορα. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο σε κάποιους. Μπορεί κάποιοι να πούνε τι μας λες. Το καλοκαίρι δεν με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Έχει πολύ ζέστη. Έχει πολύ υδρότα. Νίκο, κάποιοι από εσάς. Μάκου να δεις, είναι 2 Ιουλίου, έτσι. Ναι, κάποιοι, sorry, κιόλας, ναι, κάποιοι από εσάς δυστυχώς δεν έχετε ανακαλύψει τα αποσμητικά. Και το λέει άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί το λεωφορείο. Φανταστείτε αυτοί που μπαίνουν σε λεωφορεία τι έχουν να πούνε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι η εποχή που βγαίνουν τα μυρμήγκια και πρέπει να είμαστε με τα ψεκαστικά στο σπίτι. Μην μπει από τη μια την μπαλκονόπορτα, δεν μπει από την άλλη μπαλκονόπορτα. Έχουμε και αυτό το μπελά στο κεφάλι μας. Δεν είναι, ρε φίλε, το καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα είναι κάτι, είναι ωραίο για τα παιδιά κυρίως. Ναι, οκ, okay, αλλά εμάς είστε εσύ. Σχολείο πηγαίνουμε. Δουλειά έλα, έχουμε. Ρε, Νίκο, τώρα. Τάπα μας πάει. Έλα, ρε, Νίκο, δεν μπορώ να ρε φίλε. Σιγάρε, θα φύγω, ρε. Σιγάρε, Νίκο, 3 μήνες στο σπίτι σου ήσουν εκεί πέρα για να χαβαλέ. Θα φύγω, 1,5. 2 υπερβολές, μην λέμε, λέω 3. 1,5 και ναι. Κάτι. Ναι. Εντάξει. Και έχεις τώρα να παίξεις 10 μάτς μέσα στο καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, θα περάσουν άλλα 5 μήνανε. 5 ή 4. Είμαι σε φάση που. Άλλα 5. Έχοντας αυτογνωσία, αντιλαμβάνομαι την κλινιάζω πολύ τις τελευταίες μέρες. Σου λέω, κάνει υπομονή, θα περάσει. Τι να κάνουμε, ρε. Έχω και λόγους για σήμερα πράγματα. Θα περάσει τώρα και αυτό το διάστημα. Θα βάλεις να δούμε λίγο βόλι. 7 η ώρα είναι. Εντάξει. Έχουμε ήδη 2 φίλους γραμμές. Για το βόλι θα βγουν. Για το βόλι πιθανώς θα βγουν, ναι. να μιλήσουν. Είναι, ναι. Και ανοιχτές οι γραμμούλες για εσάς. 2-3-10-2-3-7-3. Οκτάρια μέχρι τις 7.30 εδώ πέρα. Στην πιο εμπορική εκπομπή του αθλητικού Λίμπερου. 100%. 100%. Πάμε στον πρώτο φίλο. Χαίρετε. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε μια σοβαρή ζήτηση για το handball σήμερα. Βεβαίως. Έχουμε... Έχει προβλήματα για την επόμενη σεζόν. Και έχουμε στα μπάκια για το κόρφμπολ, ένα θέμα. Εγώ δεν ξέρω πώς παίζεται το χάντμπολ. Ναι. Οπότε... Κάποτε ο Παπαδόπουλος έκανε ρεπορτάζ ευρωπαϊκής ομάδας ο χάντμπολ. Λοιπόν, έχω περιγράψει τελικό κυπέλλου Ελλάδος με πολύ μεγάλη επιτυχία σε παιχνίδι το οποίο, αν θυμάστε, ήταν στο PAOK Sports Arena. Και βόλει, δεν με την ΑΕΚ μαζί, που είχαν έρθει από την ΑΕΚ, είχαν μπει μέσα. Α, και είχε γίνει, και γίνει μανούρες, πολύ ωραίο. Ναι, και ναι, πολύ ωραία. Έγινε, ναι. Και έχω βρεθεί σε παιχνίδι Α2 χάντμπολ, παιδιά, γιατί έπαιζε ένα φίλο παλιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για πόσο ξύλο μιλάμε. Αντίο. Για αυτά. Πόσο? Για πόσο ξύλο. Στο χάτμπολ. Ωραία πράγματα. Ωραία πολύ, πράγματα, πολύ. Στο χάτμπολ. Πολύ. Στο χάτμπολ offside έχει. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Και δεν μπορείς να πατήσεις μέσα στην περιοχή. Ναι. Γιατί στο μπάσκετ έχει κάποτε, γι' αυτό λέω. Είναι η μία θέση είναι ο Ίντερ. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, τώρα τι έχω ξεχάσει κι εγώ. Ίντερ. Έχει, τώρα πώς λέγεται τώρα, κάπως έτσι. Τα έχω ξεχάσει, έχει 11 χρόνια από τότε που ασχολιόμουν. Χθες το απόγευμα, Αντώνη, δούλευες? Ή ήσουν σε φάση να κάτσεις να δεις το παιχνίδι? Α, οκ. Okay. Το άκουγες το παιχνίδι, δηλαδή? Όχι. Το άκουσα και τα δύο. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Ναι, εντάξει. Τι, τώρα. Κοίταξε, εγώ σου είπα, Μοσκοβίτη, sorry για το Μοσκοβίτη. Παρακαλώ. Άδειασα πάρα πολύ. Όλοι αδειάσαμε πλέον, εντάξει. Τι έκανα. Και εσένα σε ακούω πολύ ξενερωμένο μετά τον ημιτελικό. Και το Θανάση ακούω πολύ ξενερωμένο μετά τον ημιτελικό. Δεν ξέρω, σε έχει πάρει πολύ από κάτω. Το αποκλειστικά είναι να, η αξιοπρέπεια, τίποτα άλλο. Εγώ να τελειώσω με αξιοπρέπεια, τίποτα άλλο. Να μην δηλαδή. Πάμε καμιά ήττα πολύ δυνατή, η οποία θα μείνει στην ιστορία απλά. Και τίποτα ότι κάτι θα αλλάξει. Κάτι. Ναι. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι. Τρομάζει να παίξει αντίπαλό του. Πώ να παίξω. Δεν έχει πώ. Έχει το υπερηραίο στην ατμόσφαιρα, ρε Μοσχογέννικο. Ναι. Έχει δηλαδή να κάνει με το. Το πώς αντιδρούν οι δικές
δικοί μας οι φίλαθλοι διαδεσμούν πάρα πολύ άσχημα. Θέλουν να έρθει στον Άρη ο Μπίλι Γκέιτς και δεν έρχεται και ο Μπιλάρας, δηλαδή όλο κλωτσάει, κατάλαβες, δεν θέλει να έρθει. Και έχουμε ένα θέμα, κατάλαβες. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι ακόμη και με τον Καρυπίδη, αν ο Καρυπίδης κάνει υπέρβαση στην υπέρβαση της υπέρβασης, κάποια στιγμή θα το πούνε από την UEFA ότι κοίταξε φίλε, με αυτά που βάζεις και αυτά που έχεις και αυτά που έχεις σε ένα έσοδα, πάρε και εσύ ένα μπαν. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις... Κόντρα στο... γιατί τώρα... μπορεί να μην ακούγεται επίσημα, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Πάκος έχει μπάσει με τα γράφη σε λέω, δεν έχει ακούσει επίσημα, δεν το ξέρω 100%. Όχι ρε, δεν έχει. Αλλά πιστεύω δεν έχει, όχι. Έχει πρόβλημα. Δεν έχει. Έχει σφιχτό FFP από πάνω του. Δεν έχει μπαν. Η Δαμόκλειος πάθη. Τέλος πάντων, παρόλο που έχει έναν πρόεδρο με ένα μεγάλο το οποίο μπορεί να πει βάζω 50 εκατομμύρια αύριο έτσι για την πλάκα μου, ας πούμε, έτσι. Κανένας πίσω σε βάζει την πλάκα του λεφτά, αλλά λέμε ρε παιδάκι μου, έτσι. Έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να τα βάλει, να τα διαθέσει στην ομάδα όπως κάνανε παλιά οι πρόεδροι. Λοιπόν, δεν πάρτα. Δεν γίνεται. Έχεις το πίσω, πώς έπεσε FFP. Financial fair play. Το ίδιο πράγμα δεν θα μπορούσε να έχει και η καταπέκταση και ο Άρης. Εάν ας πούμε ο μεγαλομέτοχος του με τα έσοδα που έχει και τα λεπτά που έχει σαν μεγαλομέτοχος δεν μπορεί να κάνει παραπανήσεις. Μπορεί πες ότι έχει λεφτά ρε παιδάκι. Αλλά χωρίς έσοδα μπορεί να κάνει. Θεωρητικά δεν έχει έσοδα αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ναι. Δεν έχει ούτε την Νόβα, δεν έχει ούτε τα εισιτήρια, δεν έχει τίποτα. Ακόμη και να είχε θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλύτερα σίγουρα. Ναι, θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλύτερα σίγουρα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, διότι τα γραφεία του είναι αστελεχώντα. Σίγουρα. Δεν έχει στελεχώσει τα γραφεία του, πως θα πρέπει να τα στελεχώσει. Εννοείται αυτό. Ναι, σίγουρα. Το λέμε από πέρυσι. Σίγουρα και αυτό είναι πολύ κακό για, μια ομάδα του μέγεθους του Άρη. Και αν δεν θέλει να έχει προβλήματα, γιατί δεν μπορεί ένα ή δύο άνθρωποι να προλαβαίνουν δουλειές των 10. Μιλάμε για ανώνυμη εταιρεία, δεν μιλάμε για το μαγαζάκι της κυρία Θα Μάρκος, πρέπει κύριε. Μια ΠΑΕ, όπως είναι ο Άρης ειδικά, να είναι νοικοκυρεμένη και εκτός. Δεν είναι μόνο οι 11 που είναι μέσα στο γήπεδο, είναι και αυτοί που είναι έξω από το γήπεδο και δουλεύουν και εργάζονται καθημερινά. Όλοι κάνουν δουλειά, όλοι κάνουν δουλειά. Τα πάντα από τον Σόλωνα, που κάνει τεράστια δουλειά ο Σόλωνα. Δεν εννοείται αυτό. Μέχρι και εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει το πράγμα. Δεν νοείται να είναι μια ομάδα να μην έχει στελέχη μια ομάδα. Μια αριστερική ομάδα έχει στελέχη. Όχι μια επαγγελματική ομάδα. Να. Και δεν είναι θέμα επαγγελματικής ομάδας, είναι θέμα ανώνυμη εταιρεία. Πρέπει ο λογιστής να είναι, να υπάρχει λογιστής, να υπάρχει λογιστής, να υπάρχει βοηθός λογιστή και δεν συμμαζεύεται. Γιατί από ένα μάτι μπορεί να ξεφύγει. Από τέσσερα μάτια αποκλείται να ξεφύγει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι θέλει. Τώρα εντάξει, τον κορονοϊό δεν μπορεί να τον ελέξεις, ούτε μπορεί να τον προβλέψεις. Ούτε τον μπαν μπορούσες να προβλέψεις ότι θα έρθει. Ήξερες βέβαια ότι κάτι γίνεται. Όπως είπες και εσύ να έχεις 8-9 ποδοσφαιριστές. Αυτό ναι, αυτό για μένα ο Άρης πρέπει να το κάνει πλέον. Με 2 χρόνια συμβόλαιο, ναι. Μηδενικά συμβόλαια θέλω εγώ, μηδενικά, όπως κάνει ο Παναθηναϊκός που έχει μηδενικά συμβόλαια, των 5.000 ευρώ. Βάλτε ένα 500 το μήνα, τώρα. Μην τις βάλεις τέτοιες. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο για μια ομάδα σαν τον Άρη, ναι. Να έχεις. Και να μην έχεις κανένα θέμα, να μην μπορείς να κουνηθεί κανένας, ούτε να κάνεις οτιδήποτε. Φύγε. Είναι. Δεν σε έχω ανάγκη. Θα κατεβάσω δεκάδα ακόμα και έτσι θα την κατεβάσω. Αυτό σου λέω τώρα. Αν το είχε κάνει αυτό το προηγούμενο καλοκαίρι, αν ας πούμε δεν υπήρχε τον μπαν και το έκανε στο Γενάρη που θα ανέβαζε 2-3 παίκτες από εκεί, θα μπορούσε να είσαι πιο ευέλικτο στο κομμάτι του ρόστερ. Ναι, αλλά όταν δεν συνεννοείται ο τεχνικός διευθυντής με τον πρόεδρο και ο πρόεδρος με τον προπονητή και ο προπονητής με. Και εγώ δεν ξέρω τι, λογικό είναι. Εντάξει. Ναι. Τα γνωστά. Εγώ τη φετινή χρονιά θα χαρακτήριζα για τον Άρη διδακτική σε κάποια πράγματα. Ούτε πετυχημένη. Δεν μπορεί να είναι. Ούτε απόλυτα. Πέτυχε στο στόχο της Ευρώπης. Αυτονόητο θεωρείς. Ναι, που το θεωρείς σιγά σιγά αυτονόητο, αλλά πρέπει να σταθεροποιηθείς και για λίγα χρόνια στο να θεωρήσεις απόλυτα αυτονόητο το στόχο της Ευρώπης. Και για να θεωρείς ότι μπορεί να σου έρθει κάποιος πολύ μεγάλος ιδιοκτήτης, θα πρέπει να είσαι εκεί. Απέτυχες στο κομμάτι του κυπέλου, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο με όσα γίνανε φέτος, δεν μπορώ να πω ότι η χρονιά τη χαρακτηρίσω αποτυχημένη. Με βάση και τα όσα γίνανε, έτσι. Μπαν, λάθη καλοκαιριού. Εγώ λέω το εξής. Ναι. Πέρασε και να πάμε και στον επόμενο. Ναι. ΑΚΑ, ναι, με 2-1 στο ΑΚΑ ήταν. Ναι. Και 24 Απριλίου με 25.000 κόσμο στο Χαριλάου. Δύσκολα γλιτώνει η ΑΚΑ. Ναι. Με βάση και αυτό που είδαμε σε κεκλεισμένο το θυρών ματ μετά κορονοϊού, ναι. Αυτή η ΑΚΑ. Ναι, ναι. Αυτή η ΑΚΑ. Η οποία έχει πολύ καλού φωτοσέλτε μέσα. Ναι, μεσοεπιθετικά είναι πολύ καλή. Αλλά πάλι δύσκολα γλιτώνει. Και το Βράνιες να είχε πάλι δύσκολο θα κλείσει. Ναι, όντως. Ευτυχείτε! Να είσαι καλά, Αντώνη, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στην οποία, στην οποία θα είμαστε αύριο το πρωί. Έλα ρε Νίκο. Βεβαίως. Για 111η ημέρα, δηλαδή 111 ημέρες, συμπληρώνουμε στο γκέτο της Θέρμης. Μάλιστα. Στα, που, αύριο το πρωί που θα είσαι. Έχω μια δουλειά το πρωί κατά τις 10 εκεί πέρα. Που στην πλατεία που τη φτιάχνουνε. Κοντά στην πλατεία. Τι, τη φτιάχνουνε. Όχι, κατάλαβε, δεν παρακάρω ποτέ. Πάλι τη φτιάχνουν την πλατεία εκεί στη Θέρμη. Τι έγινε πάλι. Αυτή την πλατεία όλο τη φτιάχνετε τόσα χρόνια. Άρχισε Ιανουάριο, έφυγε ο πρώτος και ο δεύτερος. Τι φτιάχνει τώρα. Τι κάνει τόσο γρήγορα. Αυτοί που την είχαν φτιάξει, λίγο είχαν καταστραφεί και τα λοιπά, αλλά αυτός ο δεύτερος την προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα έρθω για ιατρικούς σκοπούς αύριο στη Θέρμη. Το πρωί. Ναι, τότε κοντά σε μένα, γιατί είμαι κοντά στην πλατεία. Μάλιστα. Και πολύ πιθανό να με ξέρει και ο γιατρός, άμα είναι πάρα πολλά χρόνια στη Θέρμη. Γιατί εντάξει. Άμα πει νεκτάριος. Θα αναφέρω όνομα, θα ανοίξουν πόρτες, πιστεύω. Ναι. Μας κάνει και κανένα σκόντο όμως, πες του, γιατί. Δεν με λες φίλε τώρα, θα πας καλά, φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπει να το πεις και στον άλλο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, όχι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, λοιπόν, γιατί εντάξει, πάντως ανέφερε το όνομα Νεκτάριος και άμα σου πει δεν το ξέρω, θα καταλάβεις ότι δεν κυκλοφορεί τακτικά στη Θέρμη. Εντάξει. Κάντον αυτό το τέτοιο. Θα έρθω αύριο το απόγευμα με ρεπορτάζ. Ναι, θα πεις. Πήγα στη Θέρμη και ο γιατρός μου με είπε ότι ξέρει το νεκτάριο, άρα είναι πασίγνωστο το νεκτάριο. Απλά το ξέρει, άρα δεν ο πονοκέφαλος που μου δημιουργείται ήδη για την έλευσή μου αύριο στον κέντρο της Θέρμης είναι αυτό το μόνιμο πρόβλημα που υπάρχει με το παρκάρισμα εκεί πέρα. Έλα, πάρκαρε στο σπίτι μου από κάτω στην εκκλησία. Ακριβώς. Είστε πολύ δύσκολα εκεί πέρα. Εγώ σου έδωσα ήδη τη λύση. Τι άλλο να σε πω δηλαδή. Ναι. Έχει μια απόσταση από εκεί που θα πάω αυτό το οποίο μου λες η εκκλησία, αλλά. Εντάξει. Δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν είναι, εντάξει. Θα περπατήσουμε και λίγο, δεν πάθουμε τίποτα. Εντάξει, πόσο να είναι, άντε να είναι 500 μέτρα θα είναι, σίγουρο, είμαι σίγουρος. Ναι, όχι κάπου εκεί, όχι παραπάνω, μπορεί και λιγότερο. Εντάξει, αφού ξέρω τώρα τι, εντάξει, πού θα πας, στο Μασούτι, θα πας που είναι στον Άγιο Πρέπο. Σε ένα, θα πάω σε ένα κέντρο που κάνουν πανοραμικές, σε ένα που είναι κάτι σαν εμπορικό κέντρο, σε ένα στενό που κατεβαίνει προς την πλατεία. Κατάλαβα. Εντάξει. Κατάλαβες που θα πάω. Είναι ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Θέρμης το 85, ναι. Ο γνωστός Μανάβης ο Αντώνης, ναι. Όταν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα τότε, το 85. Ο Μανάβης έχει το διαγνωστικό. Όχι, ο Αντώνης ο Μανάβης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά νέα. Βεβαίως, πάμε. Και για τα αγωνίσματα που θα αναλύσουμε, και για τον Ίντερ και για τον Πίβοτ. Λοιπόν, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο. Χθες, εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο ποδοσφαιρικός, το ξέρετε άλλωστε, αλλά σύμφωνα με τα στατιστικά που είδα στο πρώτο ημίχρονο και σχετικά μετά που συζήτησα και τα λοιπά, εντάξει, το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο και σε ένα μάτς που δεν ξεκίνησε τον Καντουρί, ο ΠΑΟΚ έπαιξε το πρώτο ημίχρονο μπαλάρα, πάλι έβαλε τον Καντουρί, εντάξει, τι περίμενα. Και δεχόμαστε γκολ από το κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, τι να πούμε. Δεν έβαλε χθες και πρώτη φορά γκολ φέτος. Γιατί αν δεν είχε αυτός ο παίκτης τραυματισμός, ο οποίος έχει άλμα 3 εκατοστά. Αυτός ήταν παικτάρας, είχε μεγάλους, αλλά είχε πολλούς τραυματισμούς. Και νομίζω έπαιξε παλιά και Μπάγερν Μονάχου, άμα δεν κάνω λάθος. Για κάνω λάθος. Είχε παίξει. Ποιον έμενε, παιδιά. Ας το ψάξετε λίγο στο Google. Ποιον τρεπείτε. Έχει παίξει Μπάγερν Μονάχου. Γιατί έχει παίξει κάποιος Ουκρανός, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι, άμα ήταν ο Τσιγκρίσης και άμα ήταν. Όχι, δεν νομίζω να ήταν. Όχι. Την Μπάγερν δεν έχει παίξει. Στην Μπαρσελόνα ήταν. Στην Μπαρσελόνα ήταν σίγουρα. Μπάγερν, νομίζω δεν έχει παίξει. Μπαρσελόνα ήταν. Στην Μπαρσελόνα τον είχε αγοράσει Μπαρσελόνα από Τσαχτάρ. Αλλά τραυματισμοί και δεν συμμαζεύεται και δεν έπαιξε ποτέ. Ναι, αλλά ο Τσικρίσκι αν δεν είχε τραυματισμούς τώρα, εντάξει, εννοείται ότι ο Ελλάδα μόνο για διακοπές το πολύ πολύ θα έρχονταν. Ή άμα είχε καμιά Ουκρανή συγγενή εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα στο μπάσκετ δεν ξέρουμε πώς τα ομάδες θα γίνει. Ο Ιωνικός το γνωστό πρόβλημα, μένουν 12. Ο Πανιώνιος και η Αγία Λάρισα, εντάξει, και αυτοί έχουν θέμα. Δεν ξέρω αν θα ανεβάσουν και ομάδες από την Α2. Είναι το μεγάλο πανηγύρι. Ο Άρης έχει θέμα σοβαρό με αυτό που έχει γίνει με τα μπάνε. Αφού τελειώσαμε και από τον μπάσκετ θα πάμε στο χάντμπολ. Όντως υπάρχει ο Ρουσίτερ, δεξής και αριστερός. Α, μπράβο. Υπάρχει ο τερματοφύλακας και στην επίθεση υπάρχει και ο πίβοτ. Α, μπράβο, και ο πίβοτ. Είναι οι δύο, ο Ίντερ και ο πίβοτ. Ο ένας που παίζει από τη γωνία όταν παίζει και φυσικά όταν παίζει άμυνα όλοι μεταμορφώνονται σε αμυντικοί. Εντάξει, υπάρχει ένας που είναι κάτι σαν playmaker και τα λοιπά στην επίθεση, εντάξει.
Τώρα για το βόλεϊ, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Και... μεγάλη ανατροπή λέει η Νεκτάρη, ε. Από 0-2, 3-2. Μόνο με Έλληνες, ε. Μόνο δύναμη ψυχής. Το ελληνική ομάδα. Έβαλε μέσα το παιχνίδι, παιδιά, το γύρισε και μάλιστα όταν είχε πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα ο Κουρνέτας, γιατί του είχε περιοριστεί λίγο χρόνο συμμετοχής, όταν λέμε, του είχε περιοριστεί και πρόκειται, ας πούμε, 3 σετ ολόκληρα, ας το πούμε, αν πέραμε 3-0, έβγαινε και 2-3 αλλαγές και είπε, παιδιά, το δεύτερο πρωτάθλημα με βοήθησε πολύ ο Τερζής, ο οποίος με ξεκούρασε και ήμουν... Πολύ ωραίο μαγαζί στη Θέρμη, έτσι, να τα λέμε αυτά. Ορίστε. Πολύ ωραίο μαγαζί στην περιοχή σου, ο Πασταδόρος, του ΠΑΟΚ. Θάνος. Πολύ ωραία. Μαγαζί. Ο Θάνος. Ναι, έχει μαγαζί εκεί. Ναι, και ο οποίος κάθεται, ναι, εκεί κοντά στο Πανόραμα, κάπου και τα λοιπά, Πανόραμα προς Θέρμη. Και τακτικά τον έχω δει και τον πατέρα του, κάθε μέρα τον βλέπω τον πατέρα του. Κάποτε αρχηγός του ΑΕΚ. Θάνος Τερζής. Εντάξει. Και φυσικά μπήκε στο τρίτο σετ ο Τερζής, άλλαξε όλο το παιχνίδι, μπήκε και ο Τακουρίδης και εκεί που μπήκε ο Τακουρίδης, παιδιά, στο τέταρτο σετ, στο πέμπτο σετ δεν υπήρχε Παναθηναϊκός, 15-8. Τώρα το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Άμα σήμερα μας κάνει κανένα δώρο η Σύρος, που το βλέπω πολύ... Τώρα τι πρέπει να κάνεις, να ξανακερδίσεις το Παναθηναϊκό, για να πας τελικό. Α, δύο νίκες. Δύο νίκες. Αγχωμένος ήταν ο Παναθηναϊκός αύριο. Ο Ολυμπιακός και οι δύο αιώνιοι έχουν τυπικά το άγχος, γιατί δεν πρέπει να χάσουν παιχνίδι. Αν χάσουν παιχνίδι, χάθηκαν. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εμένα με έκανε εντύπωση η νίκη της Σύρου του Ολυμπιακού, γιατί ένας... Τώρα έχει δεύτερο μάτς. Ναι, ο οποίος θα έπαιζε τη Σύρου, βρέθηκε η γυναίκα του θετική σε κορονοϊό. Και δεν μπορεί να παίξει για 14 μέρες. Παρότι ο παίκτης είναι μια χαρά, αλλά καταλαβαίνετε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα κλασικά. Ωραία, Νεκτάρη. Αυτό το θέμα έκλεισε. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Γιατί ο προηγούμενος φίλος... Πολυθεματικός είσαι. Για πες. Ναι. Σήμερα είπαμε θα πούμε πολλά. Σωστά. Γιατί τώρα θα τα ξαναπούμε λογικά 13 εβδόμου. Το θέμα είναι ότι με τον κορονοϊό ξαφνικά μέσα σε 24 ώρες, για να δείτε πόσο στημένα είναι ορισμένα παιχνίδια, πιο στημένα και από τη Μαλαισία, μέσα σε 24 ώρες έχει βρεθεί δύο φάρμακα στην Αμερική. Ένα στην Αγγλία και τρία στην Κίνα. Εναντίον του COVID-19. Ναι. Εδώ ο Βαβάρος πρωθυπουργός αρχίζει σιγά σιγά, και ενώ έλεγε μάσκα δεν πρόκειται να τέτοιο, τώρα σιγά σιγά περιορίζει μάσκα και αυτός, και έχει ακουστεί από πολύ έγκαιρες πηγές, φυσικά δεν θέλω να πω γιατί καταλάβετε ότι δεν τις αποκαλύπτουμε ποτέ, ότι αυτό για τα λεωφορεία θα πήγαινε η μάσκα 1 Ιουλίου, αλλά λόγω Ξάνθης και λίγο παραμυθίας, η λογική λέει ότι πάει για 13, αλλιώς παίζονται κάποια άλλα παιχνίδια. Μάλιστα. Και επίσης, για να μην βγω εγώ παλαβός, αυτό που έλεγα για το λεωφορείο είναι πολύ δύσκολο, γιατί άκουσα και εσάς που το είπατε, παιδιά. Ο ΑΣ, χθες, ξέρετε τι είπε? Δεν ξέρω, όχι. Τι? Ότι η κίνηση έπεσε 65% τον Ιούνιο σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, που δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, αν ήταν όλα αντέξει τα πράγματα, γιατί πολύ απλά, παιδιά, φέτος η Θεσσαλονίκη στην ουσία δεν έχουν πάει διακοπές. Ναι. Φέτος όλους ψάχνουμε και μάλιστα μερικά ξενοδοχεία στην Χαλκιδική 15 με 20 Ιουλίου, παρότι άνοιξαν, θα κλείσουν. Και οι περισσότεροι δεν θα πάνε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω ότι ήμουν αναλυτικός και στο αναλυτικότατος, εξαιρετικός. Σε όλα. Εγώ ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο διπλανό μου, στο Σουφλί, στον προπονητή του ΠΑΟ, ο Σαββίδος Δελικώστας. Ναι. Μπορεί να μην είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ, αλλά είναι φανταστικός προπονητής και φυσικά πολλά πράγματα του στη στατιστική τα έχω πάρει εμπνεόμενος από αυτό. Ωραία. Και από τρεις εφόρους που ήταν παλιά στο Θερμαϊκό Θέρμης, ιδίως στο μπάσκετ και ένα στο βόλι. Συγγνώμη που σας απασχόλησα πάρα πολύ. Νεκτάρι, Νεκτάρι, τρομερός. Να σε καλά. Τρομερός, να σε καλά. Να σε καλά. Σε τρομερή φορά. Καταθέτει ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης προσέρχεται και κρατάει σημειώσεις. Ξεκινάω και θα πάμε με αυτό το διάλειμμα. Ναι. Θέλω να σας πω πολλά, όχι μόνο με την κατάθεση που είχα κάνει. Είχα την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός Βέρεια ήταν στημένο. Το καλημέρα. Το 3-0. Ο κύριος Παναγόπουλος το έχει καταθέσει αυτό. Εσείς το βάλατε και το ερεύνησε. Ο στοιχηματισμός έφτασε στα 6 εκατομμύρια. Τόσα δεν παίζονται εδώ στο Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Συνεχίζουμε. Το ομολόγησαν και οι παίκτες και ο Γεωργίας και ο προπονητής. Ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά στην ιστορία της ιδρύσεως του αθλητισμού, ο πρωταθλητής έβγαινε από τον Νοέμβριο. Ήταν όλα μιλημένα και στημένα. Πιο στημένα δεν γινόταν, λέει ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕΑΚ. Γενικώς σας είπα καταρχήν το ραντεβού στο Χίλτον. Μπορώ να δω τι γινόταν. Θα σας πω τι ξέρω. Μπορεί να μην ξέρω για το 2010, δεν ήμουν στο χώρο. Μπήκα το 2013. Ναι, δεν ήξερα το 2010 τι γινόταν. Για το 2012 γνωρίζω και τη συνάντηση στο Χίλτον. Ο Μαρινάκης με τους παράγοντες της ΕΠΟ και ο σχεδιασμός πως θα φάνε τον Πιλάβιο για να βάλουν το Σαρί. Ο Σαρίς
Ήταν το εργαλείο του, λέει ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Εργαλείο. Συνεννοηθήκανε αυτοί που πήγαν στο Χίλτον. Ο Προύτζος, ο Σταθόπουλος, ο Παπακοσταντίνου, ο Σάβας, δεν ξέρω αν ήταν στο Χίλτον. Ο Σάβας κατήγγειλε ότι πίνακες ήταν μιλημένοι παράνομοι. Ήταν οι σύμβουλοι της ΕΠΟ εκείνη την εποχή. Αυτοί που πήγαν στο ραντεβού ήταν πρόεδροι ενώσεων. Δεν ξέρω αν ήταν επιλήψιμο, εσείς θα το κρίνετε. Στημένο, δεν άλλο, δεν ξέρω. Αυτόματα μετά μπήκε ο Σαρή στην ΕΠΟ, έγιναν εκλογές, αλλά ήταν όλα μιλημένα. Όταν μιλάει ο Μαρινάκης με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και του λέει να βάλει συγκεκριμένο διαιτητή, όταν λέει ο Μαρινάκης αλλάξαμε την εφέσεων και βγήκε όπως το θέλαμε, εγώ τι να σας πω, οι κασέτες σε ύπτα λένε. Με τον Ζωγράφο έγινε το μεγάλο έγκλημα, Νίκο. Ναι. Ζωγράφος. Εξαιρετικός. Θυμάσαι τις κασέτες, το φοβερό διάλογο. Αυτός μας έχει φάξει. Ναι, θυμάσαι το διάλογο εκεί. Τα σφυρίζω, α πούμε. Τέλος πάντων. Τότε έγιναν τα κανονικά εγκλήματα. Όχι, το χάσα, μην ανεώνει. Είχα βάλει τον Ζωγράφο που κάποια στιγμή μάθαμε ότι κάποιος τον χτύπησε. Ναι. Τον πρώτο άνθρωπο που ειδοποίησε ήταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο Σαρής. Και δηλώνει ο Ζωγράφος τον απείλησε ένας άγνωστος. Και μετά βγήκαν και είπαν ότι εγώ τον χτύπησα. Μου έκαναν μήνυση που αθώθηκα. Τέσσερις μέρες μετά καταθέτει εναντίον μου ο Μπουτζιόλης ότι τον απείλησα. Έτσι καλύτερο από τον άλλο. Τον είχαν σε όλες τις επιτροπές της ΕΠΟ στην Αργανομία Εθνική και Βορεία κατέθεσαν οι ίδιοι μάρτυρες. Τώρα τα θυμήθηκα και σας τα λέω. Οι ίδιοι μάρτυρες στην ίδια συμβολιογράφο αθώθηκα και στα δύο. Ήμουν ένας από αυτούς που κυνήγησε την εγκληματική οργάνωση και την κυνηγάω και τώρα. Τώρα τα θυμήθηκα. Τόσα χρόνια. Φτάσανε μέχρι τον Άριο Πάγο για να γυρίσει υπόθεση και να δικαστεί. Για τέτοια μαφία μιλάμε. Κανονική μαφία. Είπε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Λέει ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Να συνεχίσω να πάμε διάλειμμα. Ο Μπριάκος και ένας άλλος έκανε τους ορισμούς. Ήταν όλοι μιλημένοι. Ναι, ναι. Τον Ντάλλας τον φέρανε για βιτρίνα. Μπροστινός και να καλύπτει τα εγκλήματα που έκαναν. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρω ότι φώναξαν τον Χάκετ, έναν Εγγλέζο διαιτητή που του έδειξαν τα παιχνίδια και είπε ότι ήταν στημένα. Ξέρω ότι υπήρχαν πρόεδροι, παράγοντες που κατέθεσαν στις αρχές ότι το ποδόσφαιρο είναι βρώμικο. Και μετά τον κυνηγήσανε. Όλη η Ελλάδα το ήξερε, στημένα όλα. Ποιο στημένα δεν γινόταν. Έχει πει τη λέξη στημένα 500 φορές την κατάσταση παιχνιδιού. Εγώ δεν ξέρω, αλλά. Ο Ζωγράφος ήταν εργαλείο του. Κανονικός υπάλληλος. Ήταν όλη μια ομάδα. Βάλε αυτό το παρατηρητή, αυτό το διαιτητή. Δεν ξέρω ονόματα. Και αυτοί θύματα ήταν οι παρατηρητές, τα μιλημένοι και πηγαίναν να καλύψουν διαιτητές που έκαναν τα χειρουργεία. Πω, πω. Το Σαρή τον έβαλαν μπροστινό, τον εκμεταλλεύτηκαν και μετά τον πέταξαν. Αυτό τα έκανε όλα. Ήταν πρόεδρο τη ΕΠΟ και βέβαια είχε ευθύνη. Εγκληματική οργάνωση κανονική. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Διάβασα όλε τι κασέτε ΕΠΟ. Του παρακολουθούσε, τα διάβασε όλα. Και από τι κασέτε τα έμαθα και από το σύστημα και από του δημοσιογράφου. Ο Μαρινάκης μιλούσε, το ξέρω από τι κασέτε, με τον πρόεδρο τη ΕΠΟ και του είπε να βάλει διαιτητή. Προπονητή στο Μανιόνιο και οι προπονητέ έβαζαν τα λένε. Η ΕΠΟ τα λέει, όχι εγώ. Oh. Ρωτάει ο κύριο Δημακόπουλο για το γραμμένο και αν το στηρίξει ο κύριο Μελισσανίδη. Ο Δημακόπουλο είναι διηγόρο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Περιμένουμε να δούμε την απάντηση εδώ γιατί δεν την έχουμε ακόμα. Νίκο, είναι σε εξέλιξη. Η διαδικασία. Ναι. Μπορώ να την πω ακριβώς. Ναι. Δεν το έχω ακριβώς. Ωραία. Είναι η δίκη της συμμορίας. Οκ. Okay. Και νομίζω να καταθέσει και ο Γιάννης Αλαφούζος σήμερα. Με το βλέπω ότι από τη στιγμή που είναι και Μερσανίδης, λογικά θα είναι και Αλαφούζος σήμερα. Τι ωραία. Ωραία είναι αυτά, ρε φίλε. Τι ωραία, πραγματικά. Ωραία είναι. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορούν να οδηγήσουν κάπου χωρίς αποδείξεις. Αλλά όπως και το κάνουμε. Εντάξει. Έχει να πει αρκετά. Μιας δεν είναι Νίκο. Τόσο χρόνο δεν τα έλεγε. Τώρα τον κάλεσαν, ρε φίλε, να πει. Και μιλάμε για μια συγκεκριμένη εποχή, για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Εγώ δεν στρατολογώ. Υπήρχαν ενώσεις που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και ήρθαν με τα υγιή στοιχεία. Εγώ δεν συναντήθηκα με καμία ένωση. Ναι, ναι, ναι. Τα δημοσιεύματα τα έγραφαν τα μέσα τα δικά σας. Ναι. Έκανα καμιά συνάντηση. Τρία χρόνια ο γραμμένος, βγήκαν τρεις ομάδες. Αυτό τα λέει όλα. Δεν κάναμε καμία χούντα όπως ήταν πριν. Και εσύ βγήκε στοιχειάδικο. Μία φορά η ΑΕΚ, μία φορά ο ΠΑΟΚ, μία φορά ο Ολυμπιακός. Άδικο έχει. Σφίγγα σωρίτσα. Έχει άσε ρε Νίκο. Και λέει προσωπικά δεν έχω καμία επιλογή. Δεν έχω κάνει καμία συνάντηση. Ναι, έχει κάνει, δεν έχει κάνει, αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό όχι. Δεν έχει κάνει. Αυτό. Διάλειμμα. Λίμπερο, αθλητικό Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με τον γάτο, σαν το σκύλο με τον γάτο. Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι τη σημερινή εκπομπή. 2-3-10, 2-87 και 3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό μα κέντρο. Πάμε στον επόμενο. Πριν. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Γιατί συνεχίζει την κατάφυση του Δημήτρη Μελισσανίδη. Το είπα ότι ο Μαρινάκης είναι κατίνα. Δεν πήγε στρατό. Κανείς δεν ξέρει γιατί δεν πήγε. Γιατί απαλλάχθηκε. Έκρυψαν και το φάκελο. Γι' αυτό είναι κατίνα. Αρχικατίνα. Αυτά αυτή τη στιγμή λέγονται. Εντάξει. Γνήσιος, στην αίθουσα. Γνήσιος, γνήσιος, πάντα γνήσιος. Με το γνωστό κομψό του. Ναι, γνήσιος άνθρωπος. Αστική ευγένεια. Ναι. Ωραία. αυτός είπε μαμά στα 20. Ορίστε κύριε. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Δεν περίμενε. Να ξαναπάρει. Στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Έλα ρε Κλεωμένη. Τι γίνεται, τι έχουμε. Τον έριξε τον προηγούμενο για να μιλήσω. Μπράβο, καλά εξηγήθηκες. Καλά το εξηγήθηκες. Γιατί δεν θα έχει, μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν θα είχε σωστή σκέψη ο προηγούμενος. Μπορεί να μην ήθελε να περιμένει άλλο γιατί είχε πάρει από τα μισά του break γι' αυτό. Ας ξαναπάρει όμως ο φίλος, τον περιμένουμε, εδώ είμαστε.
Βέβαια, να ξαναπάρει. Ναι. Χθες το χθεσινό παιχνίδι ήταν ανούσιο. Τι να πούμε το χθεσινό παιχνίδι. Ο Άρης, εκτός από το ότι φύγαν πολλοί παίκτες, είχε και αρκετούς τραυματίες, αρκετές απουσίες για διάφορους λόγους. Γιατί με τον Κουέστα, ας πούμε, στο τέρμα του Δελιζήση και το Σόουζα, νομίζω ότι ο Άρης, όσο αδιάφορος και να είναι, δεν θα έχανε από αυτό τον Παναθηναϊκό τον τραγικό. Δεν ξέρω, με το Σόουζα τόσο πολύ τραυματίας είναι, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει ούτε με την ΑΕΚ. Σήμερα πονούσε. Ακόμα. Τι χτύπημα έχει, πού έχει χτύπημα. Εκεί κάτω από το γόνατο, ρε, κάτω από το γόνατο που του άνοιξε πολύ. Έκανε ράματα. Κάτω από το γόνατο, μάλλον. Ναι. Επανέρχεται ο Δελιζήσης και μάλλον θα παίξει και ο Κουέστα, έτσι. Πιστεύω ότι θα τον βάλει, ναι. Θα πιστεύω θα τον βάλει, γιατί ο άλλος εκεί, ο τερματοφύλακας, εκείνος πώς είναι τερματοφύλακας, δεν μπορούσα να καταλάβω. Ο Έμαν δεν ξέρω πώς είναι τερματοφύλακας. Τέλος πάντων. Δηλαδή αυτό το σουτ τώρα, το σουτ αυτό το κουρμπέλι, εγώ πρόσεξε. Γιατί εγώ είμαι δίκαιος. Σκάει μπάλα κάτω πριν πάει στην αιστεία. Να το προσβλέψει από 100 μέτρα μακριά. Άμα μπορούσε να το προβλέψει κλειωμένη, θα έπαιζε σε Σεβίλη, θα έπαιζε στον Άρη. Μα ο τερματοφύλακας είναι και για τα δύσκολα, δεν είναι για τα εύκολα. Άμα σκάσει μπάλα κάτω, γίνεται πολύ πιο δύσκολο το έργο του σε σουτ μακρινό. Ξέρω βρε ότι γίνεται, αλλά... άρα, τι να κάνουμε τώρα, εγώ είμαι δίκαιος. Τερματοφύλακας, δηλαδή με το που ακούς Κουέστα, σε πιάνει τρεμούλα σε πιάνει. Κουέστα ή Έμαν. Με το που ακούς Έμαν σε πιάνει τρεμούλα. Είναι δυνατόν λίγο τώρα. Ναι. Και αυτός ο τερματοφύλακας παρόλα αυτά έμεινε και παίζει. Ναι. Και έγινε αυτό το θέμα με τον Τζιλιγκύρη που νομίζω ότι είναι 10 επίπεδα πάνω από τον Έμανο. Τζιλιγκύρης ανακοινώθηκε τον Αποέλ. Καλή του επιτυχία. Ναι, το ξέρω ότι ανακοινώθηκε. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά τον Τζιλιγκύρη τον βλέπω να πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Μακάρι να πάει. Πάρα πολύ ψηλά. Μακάρι να και πάει. Τον βλέπω να χτυπάει και την πόρτα της Εθνικής. Κλειωμένη και είναι να 19 και... χρονών. Περίμενε ρε, ναι, Φαίνεται όμως. Τι φαίνεται ρε φαίνεται παιδιά, περίμενε. Μακάρι ρε. Μέσα... Και καλό παιδί. Έπαιξε μέσα στην ΑΕΚ. Ένα μάτσο έκανε ρε παιδιά. Μην το θεοποιείτε για ένα παιχνίδι πια. Δεν είπα ότι είναι κακό το παιδί. Μια χαρά είναι. Ένα μάτσο έκανε. Και μετά δεν τον έδωσε. Δηλαδή δεν τον έδωσε ούτε μια ευκαιρία μετά. Εντάξει. Δηλαδή προτιμούσε, για μένα να έχει τον Κουέστα. Ναι, για μένα. Μην λες για τον Κουέστα. Τον Έμαν γιατί τον έδινε ευκαιρία. Άκουσε με λίγο. Ας τον Κουέστα. Ο Κουέστα είναι πρόσθετο μαθηματικό τη ομάδα. Δεν θα βγάλει τον Κουέστα, βάλει τον Τζιλγκύρη. Σε εμά όμω που έβαλε τον Έμαν. Τον Έμαν γιατί τον επιμένει τον Έμαν. Εκεί μαζί σου. Εκεί και εγώ θεωρούσα ότι τον Τζιλγκύρη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αντί του Έμαν, γιατί και εγώ τον Τζιλγκύρη τον πιστεύω περισσότερο από τον Έμαν. Απλά ο Άρης, όπω λέγαμε και προχθέ, δεν μπορούσε να δώσει τον Τζιλγκύρη αυτό το οποίο ζητούσε. Ωραία, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Υπό άλλες συνθήκες αυτό είναι το μόνο λάθος της διοίκησης. Δεν είναι λάθος, Κλειωμένη. Δεν είναι λάθος. Κάστατε ακριβώς τι γίνεται, να καταλάβει. Δεν είναι λάθος. Ο Τσιλιγκύρης, Κλειωμένη, γιατί το έχουμε συζητήσει 800.000 φορές για να τελειώνουμε λίγο. Ήθελε να παίζει. Στον Άρη δεν μπορεί να βρει χρόνο να παίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιος θα έφερε, ρε φίλε, το Τσιλιγκύρη. Ποιος είναι προπονητής τώρα από ελ. Τέλος πάντων. Σήμερα διάβασα λίγο ένα λεπτό για μπάσκετ από μια είδηση καλή που είδα σήμερα. Είδα ότι γίνονται προσπάθειες να μείνει ο Μποχορίδης. Γίνεται μια προσπάθεια, ναι. Γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω ότι λόγω της παρουσίας και μόνο του κυρίου Αρβανίτη και του κυρίου Παπαγεωργίου έχει πιθανότητες ο Άρης να πείσει τον Μποχορίδη να έρθει, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο, ο Μποχορίδης ήδη θα είχε φύγει. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό ή κάπου αλλού. Προσωπικά αν ήθελε να φύγει, εγώ θα του συμβούλευα να μην πάει στον Παναθηναϊκό, να πάει κάπου αλλού. Γιατί όσο... όσο χαμηλό budget και να έχει ο Παναθηναϊκός, πάλι θα έχει 100 ξένους, πάλι δεν θα έχει πολύ μεγάλο. Καλό ρόλο θα έχει τον Παναθηναϊκό του χρόνου που χωρίζει. Τι ρόλο θα έχει του χρόνου. Δεύτερος θα παίζει πεντάδα. Δεύτερος θα παίζει πεντάδα. Δεν υπάρχουν πεντάδες πλέον. Τι θα έχει. Δεύτερος θα είναι. Δεύτερο ασώδιο. Δεύτερο, δεν το πιστεύω αυτό. Θα το δεις. Αλλά νομίζω ότι θα κάνουν προσπάθειες άμα τον κρατήσουν να τον κρατήσουν. Ακούω βέβαια και κάτι Έλληνες παίκτες καλούς. Βέβαια. Ας πούμε το Σαλούστρο που είχα διαβάσει, τον έχω άποψη ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός, φίλε μου Κλεωμένη, αλλά δεν θα στον Άρη. Ναι. Δύσκολο το βλέπω. Ναι, ένα όνομα άλλο που άκουσα ονόματι Κουζέλογλου, αυτόν δεν τον έχω καθόλου υπόψη, ούτε ξέρω τι ακριβώς παίκτης είναι. Ένας παίκτης αρκετά δυναμικός, δεν έχει καλή σχέση με το άθλημα γενικότερα. Δεν το λες σαν και πολύ. Σαν το Σλαφτσάκι περίπου. Κάτι ανάλογο, ναι. Απλά Κλεωμένη μου. Αν ισχύσει αυτό που λέει η FIBA πλέον,
η οποία έχει στείλει έγγραφο σε όλες τις ομοσπονδίες ότι οι ομάδες που έχουν μπαν, αν δεν τα λύσουν, δεν μπορούν να κάνουν ούτε εγχώριες μεταγραφές. Ο Άρης έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να βρει ένα ποσό καλό, γιατί έχει 7 μπαν, έτσι. Θα πρέπει να βρει ένα ποσό καλό για να δώσει προκαταβολές, τέλος πάντων, να τρέξει διακανονισμούς. Εγώ δεν σου λέω να δώσει όλα τα λεφτά, μακάρι να μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να δώσει ένα ποσό, τέλος πάντων, καλό όμως, για διακανονισμούς, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Είναι ζόρικη φάση. Και ήρθε από πουθενά αυτό. Να σε καλά, Κλεωμένη, για να πάμε και στον επόμενο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Στον επόμενο. Έλα, Κώστα. Ναι. Παρακαλώ. Τι γίνεται, γεια σας. Λοιπόν. Τον ειδικά τον Τζελικύρη. Ναι. Τον έβαλε μετά το μάτς με την ΑΕΚ, γιατί είχε αποποιηθεί ο Κουέστα. Ναι. Το μάτς με τη Λάρισα. Και τρώει τον γκολ από την κυριλιστή γωνία. Όχι, ρε, περίμενε. Το μαύρο τον... Στο ΆΚΑ δεν είχε παίξει, εγώ αυτό θυμάμαι. Στο ΆΚΑ είχε παίξει με την ΑΕΚ. Ναι. Μετά... Δεν τον έβαλε μετά πάλι. Πώς, με την τέτοια τον έβαλε. Εκτός έδρας με τη Λάρισα. Όχι, ρε, δεν ήταν όχι, αυτό. Όχι, μέσα στην έδρα μας. Με τη Λάρισα ήταν. Με τη Λάρισα. Έπαγε τον κόλλο στην απεγκλειστή γωνία με... από μαύρο. Με τη Λάρισα ήταν στο Βικελίδη στο 2-3, δεν ήταν αυτό. Όχι, ρε, ήταν πολύ αρχή. Ο Έμαν ήταν. Δεν έπαιζε αυτό. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν ήταν με τη Λάρισα. Το μάτς με την ΑΕΚ. Είχε παίξει. Πρόσεξε. Με την ΑΕΚ, πού παίζαμε. Είχε παίξει με την. Με την ΑΕΚ, θα σου περίμενα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παίζαμε με την ΑΕΚ, αλλά θα σου πω. Είχε μπει αλλαγή με την Τρίπολη εδώ όταν είχε αποβληθεί ο Έμαν. Και μετά στο μάτς. Το φάουλ. Ναι, και μετά έπαιξε στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Δεν ξαναέπαιξε μετά. Ωραία. Στο επόμενο μάτι ξαναέπαιξε. Ο Έμαν είχε παίξει. Μετά την ΑΕΚ, ρε, έπαιξε ο... Θα με κάνεις τώρα να το δω, περίμενε. Θα με κάνεις τώρα να το δω. Αν και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, αλλά θα με κάνεις να το δω. Δες το. Με ποιον είχαμε παίξει. Συνέχισε εσύ και θα το ψάξω εγώ. Όσον αφορά το μπάσκετ... Ναι. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να μην κατεβούμε κιόλας. Όχι, μόνο το βλέπω υπερβολικό. Απλά είναι, αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Κατάθεσε η εγγυητική. Εντάξει, ξαναγίνει αυτό. Okay. Ξαναγίνεται, συνέχεια θα γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να υπάρξουν 2 εκατομμύρια για να μπορέσουν να λυθούν τα πάντα, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, για να μπορέσεις να κάνεις μια ομάδα με άλλο ένα. Και να μπορέσει να κάνει. Δηλαδή στην ουσία θέλει 3 εκατομμύρια για να μπορέσει να υπάρχει. Υπάρχουν, μπορούμε να τα βρούμε. Δύσκολα. Ή ένα δις δραχμές. Έχεις δίκιο και το παίρνω πίσω, δεν το θυμόμουν αυτό. Νίκο, σε ξεφύγει ο Κροατής. Είχε παίξει με τη Λαμία στο 1-1 εδώ. Ναι. Λαμία. Έχει δίκιο. Okay. Και, θυμάμαι, και τώρα θυμήθηκα και τον γκολ που έφαγε. Ναι. Από τον Ντουράμ, το θυμάμαι, ναι. Όντως. Από τον Ντουράμ. Ναι. Όντως. Από τη Λαμία, όχι από τη Λαμία. Από τον Ντουράμ. Έφαγε τον γκολ από την κλειστή γωνία. Εντάξει, αυτό δεν λέει και κάτι βέβαια. Okay. Όχι, ρε φίλε, όχι, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να... Αλλά κάποιοι παλεύουν να πιάνονται από τέτοιες περιπτώσεις παιχτών. Ναι, ρε. Για τον τερματοφύλακα είναι βρέφος. Έχει εξέλιξη. Μπορεί. Επειδή εγώ την έχω ζήσει την θέση αυτή, ναι. Λόγω του γιού μου, ναι. Το έχω πει. Έτσι. Ο τερματοφύλακας, βέβαια, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στον κανόνα. Ναι. Π.χ. ο Κασίγιας που μπήκε 17 χρονών, ας πούμε, και έμεινε. Δηλαδή, συνωμότησε το σύμπαν, τραυματίστηκε ο Γερμανός ο τερματοφύλακας που είχανε. Ναι. Ένας Γερμανός η Ρεάλ. Τραυματίστηκε μετά ο άλλος ο Βαψομαλιάς, να πούμε, με το after save που έκοψε τον τένοντά του, να πούμε, που έσπασε και κόπηκε ο τένοντάς του, πώς το λέγανε, Κανιθάρες. Κανιθάρες, ναι. Ναι. Τραυματίστηκε και ο τρίτος ο τερματοφύλακας ο Λόπεθ και πήγε ο δεύτερος. Ο πρώτος τερματοφύλακας από την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Την ΚΑΠΑ 17. Κατά... Και έβγαλε, ξέρω εγώ, έπαιξε ένα μάτι, θα πούμε, πήγε καλά και συνέχισε και έπαιζε αυτός και έμεινε, ξέρω εγώ, Κασίγιας, έμεινε από εκεί και πέρα. Και σε Champions League νομίζω ήταν τον τεμπούτο του, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί και να ήταν με τον Ολυμπιακό. Και μπορεί να, και είναι, πρέπει να ήταν με τον Ολυμπιακό κιόλας. Δεν θυμάμαι. Αυτά είναι συγκυρίες. Αλλά τώρα το να μπούμε σε μια διαδικασία να δώσουμε χρόνο συμμετοχή σε ένα παιδί 19 χρόνων που μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να είναι καλό. Σε ποια ομάδα παίζει κάποιο τερματοφύλακας 19 του. Πρόσεξε.
στα 19, πού μπορεί να παίξει. Σε μια ομάδα που δεν έχει στόχους, που ξέρει ότι ναι. θα είναι στη μέση της βαθμολογίας, μπορεί να τον βάλει αυτό. Για να βγάλει γραβά και να τον πουλήσει ναι. και να πάρει λεφτά. Όταν θέλεις όμως, θέλεις να είσαι ας πούμε σε μια ομάδα η οποία κυνηγάει να βγει στην Ευρώπη, να πάρει το κύπελο, ξέρω εγώ και τέτοια. Πού θα βάζει τον Τζιλιγκί. Δεν πήρε ο τερματοφυλάκα, ρε φίλε. Εκτός αν είναι Νέμαν, τόσο εξαιρετική περίπτωση, ας πούμε. Τι να σου πω. Εγώ σου λέω περισσότερο τον πιστεύω από τον Έμαν. Όπως και ο Έμαν δεν είναι κακός τερματοφυλάκας. Απλά και αυτός είναι άπειρος. Θέλει αγώνες. Άμα δεν έχει αγώνες ο τερματοφυλάκας είναι χειρότερο από τον παίχτη που είναι μέσα. Ο τερματοφυλάκας, αν δεν έχει αγώνες. Να συνονοείται με τα σέντρε μπακ, βασικά με τα σέντρε μπακ. Γενικά με την τετράδα του, δεν είναι με το αμυντικό χαφ που παίρνει την μπάλα. Ναι. Που παίρνει την μπάλα, δηλαδή ο παίκτης που παίρνει την μπάλα από τα χαφ, το αμυντικό χαφ που κάνει το παιχνίδι και με τους τέσσερις της άμυνας. Αν δεν συνονοείται, δεν έχει άμεση επαφή, είναι δύσκολο. Να, εδώ πέρα είδες, να πούμε τι έγινε, να πούμε με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη ήταν, ποιο ήτανε. Ο τερματοφύλακας που δεν μίλησε με τον... Με το σέντρε μπακ το Λισγάρα δεν έπαιζε ο άλλος ο τερματοφυλάκας, ο Άμπατ. Ο Άμπατ είναι, επαρεπιπτόντως, άμα πέσει η Ξάφη και μείνει ο Άμπατ, ο Άμπατ είναι 96, να ξέρετε. Για δεύτερη καλώς. επιλογή, μια χαρά καλώς. Και πρώτη μη σου πω. Καλός τερματοφυλάκας. Τον έχει πρώτη. Ο Άρης, τον έχει τσεκάρει ο Άρης εδώ και μήνες. Δεν τον έχει ως προτεραιότητα, ναι. αλλά θα ήθελα τον έχει. Ένα λάθος πρέπει να διορθώσει ο Άρης σε αυτή τη θέση, μιας που την πιάσουμε και ζητάμε, είναι να πάρει έναν εξίσου καλό τερματοφύλακα για να είναι πίσω το βασικό. Δεν μπορεί να έχεις έναν έμπειρο καλό και μετά από πίσω. Όχι. Δεν τα λες σωστά. Να στα πω εγώ. Ναι. Πώς θα σκέφτομαι εγώ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι σωστή η σκέψη σου για μένα. Ναι, εννοείται. Έτσι. Θέλεις να πάρεις δυο τερματοφύλακες, οι οποίοι να μην ξέρουμε ποιος είναι ο βασικός και ποιος είναι ο δεύτερος. Τέτοιους τερματοφύλακες θέλεις. Ισάκιος και να τους πεις, παλέψτε για τη θέση. Παιδιά, παλέψτε για αυτό, τη θέση. Ναι. Και αυτό είναι σωστό, συμφωνώ. Καταλαβες. Ναι. Αυτό πρέπει να έχεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει δυο καλούς τερματοφύλακες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, καλούς τερματοφύλακες και τους λέει, παλέψτε για τη θέση. Τη μια, όταν ήταν ντεφορμέ, ο άλλος έπαιξε ο δεύτερος και από την άλλη έπαιξε. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις ένα που είναι βασικός, έτσι. Πρέπει να έχεις έναν ο οποίος. Πάντα. Αυτό, έτσι, που σου λέει, αυτό που σου λέει είναι αυτό να μην νιώθεις σίγουρος. Ναι, αυτό θα πρέπει να παίζει όλες τις θέσεις. Okay. Γιατί γυρνάμε Συμφωνώ. Μετά σε αυτό που σου είπα πιο μπροστά, ότι ο τερματοφυλάκας πρέπει να έχει, να είναι ο πέμπτος αμυντικός, να το πω έτσι, της ομάδας. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ναι. Με τα μπακ του, με κλειστά τα μάτια. Να ξέρει ακριβώς που είναι τα μπακ του, να πούμε, ανά πάσα στιγμή, ή το αμυντικό του χαφ που θα πάρει την μπάλα. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, γιατί άκουγα κάτι στην Έρα Σπορ να έχει λαβδί, να έχει έτσι, να έχει αλλιώς, να έχει αλλιώτικα, να βγαίνει, να κάνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο τερματοφύλακας πρέπει να παίζει στα διπλά σεντρεφόρ. Ο γιος μου έπαιζε σεντρεφόρ. Σας το λέω, δηλαδή, άμα ψαχτείς, ας πούμε, και θα καταλάβεις, ας πούμε, ότι και σου πω το όνομα, ας πούμε, και ψαχνείς στις ηλικίες αυτές εδώ, θα σου πω. Ο Τσιφούτης στον Πανσεραϊκό, όταν φύγει, ας πούμε, στην ΚΑΠΑ 17 του Πανσεραϊκού και έπαιξε, γύρισε και είπε, λέει, στο ημίχρονο, σε ένα μάτς που δεν πήγανε καλά, παρεπιπτόντως συμπαίχτης ήταν με τον Διαμαντή που παίζει τώρα, του ΠΑΟΚ που παίζει στο Βόλο. Στο Βόλο, ένα εκπληκτικός παίχτης, οχταροδέκαρο έπαιζε εκεί πέρα, οχταροδέκαρο, όχι σέντερ μπακ, αλλά ήταν ψηλό κορμί, με φοβερά πόδια, φοβερό παιδί, φοβερός χαρακτήρας, παιχταράς. Και γύρισε, ας πούμε, στα αποδυτήρια και λέει, είναι, πώς να το πω, είναι ευχή και κατάρα, λέει, ο καλύτερος παίχτης με την μπάλα στα πόδια να είναι ο τερματοφύλακας μου. Δηλαδή, πηγαίναμε και παίζαμε, γιατί η ΚΑΠΑ 17 τότε του ΠΑΟΚ, του Πανσεραϊκού, έπαιζε στην πρώτη κατηγορία ανδρών και έπαιζε με 15χρονα και 16χρονα. Δηλαδή 14,5 χρονών ήταν ο Διαμαντής όταν έπαιζε ανδρικό. Ανδρικό έπαιζε στην πρώτη κατηγορία σερών. Δυνατή κατηγορία. Δυνατή κατηγορία. Δηλαδή παίζανε εκεί πέρα παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει Β και Γ και Α εθνική, αλλά στα
37 τους, τα 38 τους, κάτι ξέρεις με χιλιές και άκολοι να πούμε, δεκάρια που πήγαιναν 10 μέτρα δεξιά, 10 μέτρα, αλλά τα πόδια τους ήταν διαβήτες. Ναι. Και όποτε όλα τα ελεύθερα τα έκανε ο γιος μου, όλα τα γεμίσματα τα έκανε, δηλαδή και 20 και 30 μέτρα έξω από την περιοχή τα έκανε ο γιος μου. Είναι ο πρώτος που ξεκινάει τις επιθέσεις της ομάδας τερματοφυλακάς πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο και πρέπει, να είναι καλή με την μπάλα στα πόδια. Είχε δώσει στο πρωτάθλημα τότε 8 ασίστ. Από την εστία. Βάλε και τον επίλογο για να κλείσουμε. Από την εστία. Δηλαδή πρέπει να έχεις, ναι. Πρέπει να έχεις χεριές που λένε με το χέρι. Δηλαδή να τους βρεις χαροργάνωτους τους αντιπάλους και αν έχεις μπροστά γρήγορο και να έχεις πόδι διαβήτη να τη στέλνεις εκεί την μπάλα για να τους βγάλεις ας πούμε τους αντιπάλους ξέρω εγώ να πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο χέρια και εξόδους. Και το τελευταίο, δεν πάει να πει επειδή η μπάλα χτυπάει στο έδαφος πρέπει να τρως τον κόλφι. Πρέπει. Και αυτό εδώ που σου είπε ο Νεκτάριος πρέπει να το πες το. Ποιο? Με την προπόνηση να το καταλαβαίνεις αν θα σκάσει και πού θα σκάσει μπάλα και τι ύψος θα πάρει μπάλα. Εντάξει, δουλεύουνε, κάνουν και δικές ασκήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, απλά και την ώρα του μάτς κιόλας. Οκ. Τέλος. Εμένα ευτύχησε να κάνει προπονήσεις με τον συγχωρεμένο τον Αλέκο τον Μπεργαμινέλη, μαζί με τον Διούδη κάνανε. Ναι. Τότε και με τον Ματζάρη. Αχ, ο Γιαννάκης. Αχ, ο Γιαννάκης. Αδελφός. Αδελφός. Κάναμε, ας πούμε, και διδάχτηκε πολύ σωστά το ποδόσφαιρο, όπως και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ας πούμε. Θα πάρω λοιπόν μετά το τέλος ο Μπίστο Ματζάρη για να μάθω ποιος είναι ο γιος σου και να μου λυθεί και απορία τώρα. Πάρ' το Γιάννη να σου πει. Έφυγες, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η σχέση σου με το Μαρινάκι χάλασε γιατί το 2013 που πήρα την ΑΕΚ πίστευε ότι του χαλάσαμε τη μανέστρα και του τη χαλάσαμε. Οι αντεγκλοί συνεχίζονται. Αυτή είναι η νοοτροπία του να μας πεθάνει όλους για να ζήσει αυτός. Μαμά είπε στα 20 του, τα βρήκε όλα έτοιμα. Άντε πάλι. Θα πεταχτούν τα κόκαλα του λαμπράκι από τον τάφο. Οι κασέτες σε ΑΕΠ μιλάνε, εγώ τι εμπάθεια να έχω, ναι. Λέει στην κατάθεσή του ο Τίγρης. Ναι. Έτσι. Οι ενός και οι άνθρωποι που θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου ήθελα ξεσκαρτάρισμα. Δεν ήρθα σε καμία επαφή με κανέναν πρόεδρο. Για πρόσεξε πώς το λες. Ήταν τόση η μπόχα που δεν άντεχε άλλο ο κόσμος και σας πήρε το ποτάμι. 20 χρόνια το έπαιρνε ένας με αυτήν την έποση. 3 χρόνια το πήραν 3. Η ΚΕΒ τώρα είναι ξένη, η διαιτησία και βέβαια βελτιώθηκε. Μόλις έφυγε η εγκληματική οργάνωση, έφυγε και αυτός, λέει για τον Τάλλας. Ήταν κανονική βιτρίνα. Μελισσάν, δηλαδή. Τώρα ποιος καταθέτει. Αυτός, γι, ακόμα! Δίνει ρε, ναι. Δίνει ρε. Τρομερό. Ναι. Λέει το Ντάιγκερ. Μάλιστα. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε θέματα εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Ήθελα να σταθούμε λίγο σε κάποια. Δεν τα καταφέραμε. Έλα, πες ένα τώρα στα γρήγορα. Από αυτά που ήθελες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα ζευγάρι και οι ερωμένοι τους περιμένουν παιδί. Αυτό. Είναι ένα θέμα για ανάπτυξη. Θα αναπτυχθεί αύριο. Μία αθλητικά. Την τελευταία κουμπί της εβδομάδας. Πριν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Μιλάμε δηλαδή. Σε παρακαλώ. Πού παίζεις εσύ? Σάββατο με τον Όφη. Σάββατο 9.30 ώρα το βράδυ. Θα πάει κανένας από εδώ. Bye bye. Πάει κανένας από εδώ. Νομίζω. Και ο Όφη δεν έχει κάνει νίκη ακόμα. Και κάποτε πρέπει να την κάνει. Πρέπει να την κάνει και με εμένα βέβαια. Εντάξει, okay. Γιατί και εμένα με έχει εντός έδρας. Στο Γεντικουλέ. Αλλά δεν είσαι αυτή τη στιγμή σε καλό momentum, δηλαδή. Και δεν είσαι καλά και πνευματικά, θεωρώ. Αλλά και πάλι και με την πλάτη στον τοίχο. Έλα μωρό, τώρα εντάξει, δεύτερη θέση θα παιχτεί στα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λογικά. Εντάξει, τώρα αν έχεις απώλειες με τους άλλους τρεις, τι να σου πω, ρε φίλε. Οκ. Ναι. Okay. Εντάξει. Βρες τον τρόπο τώρα τρία μάτσα αυτά με τον Άρη, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη, πάρτα. Ναι, σου πω. Καλά, με τον Άρη. Λογικά. Έχουν στιγμή με τον Άρη κιόλας, οκ. Μέσα δεν μπορεί να έχει κρυθεί κιόλας. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω. Εκτός και αν κάποιος από τους δύο έχει απώλειες με. Αν το πάτε σε ρί μέχρι το μεταξύ παιχνίδι, πότε παίζετε ξανά με την ΑΕΚ. Τώρα είναι Νίκο, ρώτησε τον κατάλληλο άνθρωπο. Δεν θυμάμαι. Μιλάμε το Μέξα καλύτερα. Μάλιστα. Γεια σου, Κώστα. Πάρε λίγο τον πίδι να δούμε. Ποιες είναι οι σκέψεις για τον Λεύμπο. Έλα, Κώστα, τι γίνεται με το Λευτέρι. Έτσι τώρα. Θα έρθει πια άλλη. Σήμερα ήταν κατεβικά το Πέμπτη. Ναι, εδώ δίπλα μου τον έχω. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ 24 που ακολουθεί, θα ακούσετε σχολιασμό από τον Νίκο
Και του, να σα δείξουμε μία-μία τι φωτογραφίε από τι πινακίδε στον δρόμο για τη Μεσύμβρια που είχε υβριστικά συνθήματα. Ναι. Αυτοψία. Ναι, ναι, έχουμε κάνει αυτοψία. Το Πάκο 24 ήταν εκεί. Ναι, ναι. Βρέθηκε στη Μεσύμβρια. Ναι, ναι. Στον δρόμο, γεμάτη συνθήματα. Γεμάτη συνθήματα κτλ. Έγινε. Λοιπόν, ολοκλήρωσε ο Μελισανίδη. Μαζί του και όσοι διαβάζουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο μετά από αυτό το οποίο ο καλός φίλος και συνάδελφος. Πάω 24 μέχρι τις 9. Τα λέμε και πάλι αύριο μετά τις 6.30. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.